Ξεχωριστή κάθε περίπτωση. Το πιάσανε, γιατί τους έβαλε το δάχτυλο Μητσοτάκης. Αλλιώς, δεν ξέρω αν τον πιάνανε. Θα τον πιάνανε, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν. Θεσσαλονίκη είναι λίγο Far West, να πούμε. Είναι καλή πόλη. Δηλαδή, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την Αθήνα, είναι και χειρότερη. Εγώ τα λέω γιατί τα ζω. Και κάτω δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Βουκά ξεριλίγια και τέτοια. Τον πιάσανε οι Αριανοί θεσμικά και μη. Έχουν παράπονα. Έχουν παράπονα από την προηγούμενη δολοφονία του Κόσκο, όπου... Θυμίσαι... Τόσκο. Το Τόσκο, συγγνώμη. Θυμίσαι μας όμως, Κωστή, γιατί δεν τις θυμόμαστε άλλες περιπτώσεις, ο συγκεκριμένος. Είναι ο Βούλγαρος οπαδός, ο οποίος δολοφονήθηκε, τον πατήσα δύο φορές και ο Μάγκας είναι έξω. Τον πατήσαμε το αυτοκίνητο. Έχει, τρία χρόνια. Ο Μάγκας είναι έξω. Πώς είναι έξω? Κυκλοφορεί έξω. Δηλαδή αποφυλακίστηκε. Ναι, είναι έξω. Αυτή τη στιγμή είναι έξω. Οπότε θεωρούν ότι οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές κολυσιεργούν. Αυτά δεν δικά μου. Είναι των Αριανών, τα μεταφέρω. Εμείς είμαστε για να μεταφέρουμε τα γεγονότα, εντάξει. Για να μην τα κρύβουμε. Δεν υιοθετούμε όλο, αλλά μεταφέρουμε αυτά που λένε. Τα καταγράφεις. Τα καταγράφεις, ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος δολοφόνησε τον νεαρό είναι σεσημασμένος, είναι Αλβανός. Εκκρεμεί από το 2019 δίκη για παρόμοια γεγονότα. Δεν έφτασε στο φόνο τότε. Οι ιταλικά δικαστήρια αργήσανε. Επίσης να πούμε ότι τα άτομα ήταν 10 και τα αυτοκίνητα ήταν 2. Τον έχουν μέσα. Οι υπόλοιποι είναι έξω. Αυτός είμαι. Συγγνώμη, οι φερόμενοι ως δράστες είναι 10 και έχει γίνει μία σύλληψη. Ναι, έγινε μία σύλληψη. Οι δράστες είναι 10. Και έχουν γίνει και 5 προσαγωγές. Θεσσαλονίκη, τους έριξε γκάζια. Οι Αριανοί από την πλευρά τους θεσμικά και εμείς λένε ότι η αστυνομία κολυσιεργεί και δικαστικές αρχές, ιδιαίτερα στο θέμα του Βούλγαρου οπαδού. Λοιπόν, ο πατέρας του παιδιού, ζήτησε να γίνει ένα φιλικό ΠΑΟΚ-Άρης, ο ταξίαρχος, είναι ταξίαρχος ο πατέρας του, στον ελληνικό στρατό. Μάλιστα, ο υπουργός έστειλε και ανακοίνωση από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Και ο αρχηγός Γεθά έστειλε... Βέβαιος. Στεφάνη. Το παιδί δεν ήταν οργανωμένος, δηλαδή... Να τα πάρουμε ένα-ένα, να σταθούμε στη συγκλονιστική αυτή πρόταση του πατέρα του άτυχου νεαρού, ο οποίος μέσα στην οδύνη του και μέσα στον πόνο του περνάει ένα μήνυμα ενότητας. Και νομίζω ότι αυτό το φιλικό δεν θα πρέπει να γίνει μία φορά, αλλά θα πρέπει να γίνει θεσμός και να γίνεται κάθε χρόνο στη μνήμη του Άλκη. Εγώ θα το πάω λίγο παρακάτω και θα προτείνω, αντί να γίνει ένα φιλικό, να γίνει θεσμός και να γίνεται κάθε χρόνο.